Δύο σύντομα σχόλια για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, για να έχουμε έτσι και μια βάση πιο αντικειμενική στη συζήτησή μας. Η αύξηση του μέσου μισθού, τον οποίο εξαγγέλει η Νέα Δημοκρατία στο τέλος της τετραετίας, δηλαδή μιλάμε για το 2027, ο μισθός με τις αυξήσεις που υπόσχεται, ο μέσος μισθός, θα φτάσει ακριβώς στα επίπεδα που ήταν πριν από 16 χρόνια. Αυτό ας το κρατήσουμε. Περάσανε δηλαδή 16 ολόκληρα χρόνια για να μιλάμε για ένα μισθό στο ίδιο ύψος. Ας σκεφτούμε τώρα ότι μέσα σε αυτό το διάστημα έχουν μεσολαβήσει κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ. Και με μνημόνια και πανδημίες. Μνημόνια, παμνημόνια κτλ. Ναι. Βέβαια έχουν μεσολαβήσει και μεγάλες περιόδους ανάπτυξης της οικονομίας, όπου οι υποσχέσεις για παχές αγελάδες και για αυξήσεις και από τις δύο κυβερνήσεις δεν επαληθεύτηκαν. Πρώτο. Δεύτερο. Η μείωση της φορολογίας, την οποία εξαγγέλει ο κύριος Μητσοτάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν αλλάζει τίποτα το γεγονός ότι ο λαός πληρώνει σταθερά το 95% των φόρων, ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις πληρώνουν μόνο το 5%. Όχι με δικά μας στοιχεία, με στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους. Άρα λοιπόν αυτό δίνει και το μέγεθος της μεγάλης φορολογιστίας που υπάρχει σήμερα, όπως δεν αλλάζει και το γεγονός ότι το 2023 ο λαός θα πληρώσει πλεώνασμα 0,7 δις ευρώ και το 2024 με οποιαδήποτε κυβέρνηση θα πληρώσει πλεώνασμα, δημοσιονομικό πλεώνασμα, περίπου 2 δις ευρώ. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι παρακολουθώντας λίγο και την αντιπαράθεση των δύο εκπροσώπων εδώ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, ότι βλέπουμε ένα έργο σε επανάληψη. Και το λέω αυτό γιατί βλέποντας λίγο και την κριτική που ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας από σήμερα το πρωί, οι αιχμές του είναι περίπου ότι μας κλέβει ιδέες, ότι δεν έχει κοστολογηθεί, ότι είναι ένα προεκλογικό πρόγραμμα το οποίο το έχει συζητήσει με τις Βρυξέλλες, ότι απλώνει σε μεγάλο διάστημα μπροστά σε μια τετραετία, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ υπόσχεται περίπου τα ίδια, αλλά λίγο πιο σύντομα κτλ. Και αναρωτιέμαι έτσι ρητορικά βέβαια, μα καλά είναι τόσο ισχνά τα όρια των προγραμμάτων, των πολιτικών τους, ώστε με τέτοια ευκολία να κατηγορεί ένας τον άλλον ότι του κλέβει ιδέες ή τέλος πάντων η αντιπαράθεσή τους είναι σε ένα επίπεδο το πότε και αν θα γίνουν αυτά τα οποία υπόσχονται. Και απαντάω, γιατί είναι ρητορικό το ερώτημα ακριβώς, ότι είναι πράγματι τα όρια ανάμεσα στις πολιτικές και στα προγράμματά τους είναι τόσο ισχνά. Όχι γιατί είναι ίδια κόμματα, αλλά γιατί αυτό που καθορίζει τα βάθρα της πολιτικής τους, αυτό που καθορίζει τα μεγάλα, είναι ίδια. Και ποια είναι αυτά? Είναι η προσήλωσή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα μνημόνια διαρκείας, τα οποία τα έχουν συνδιαμορφώσει με τους υπόλοιπους εταίρους τους, σοσιαλδημοκράτες, προοδευτικούς, συντηρητικούς, νεοφιλελεύθερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η προσήλωσή τους στο στόχο της καπιταλιστικής ανάπτυξης και μάλιστα της πράσινης καπιταλιστικής ανάπτυξης. Παρένθεση, ας μας πούν και οι δύο εκπρόσωποι τι ψήφισαν προχτές στην Ευρωβουλή στο όνομα της μείωσης των ρήπων. Νέα χαράτσια στο λαό, πράσινα χαράτσια στο λαό. Και εδώ επιβεβαιώνεται ότι από τη μια τσέπη θα δίνουν λίγα και από την άλλη τσέπη θα παίρνουν πολλά, όποιος και αν εκλεγεί την επόμενη μέρα. Άρα, και αυτό... βέβαια, τελειώνω, ένας τρίτος πυλώνας, το οποίο χαρακτηρίζει το κοινό τους πρόγραμμα και γι' αυτό το κοινό τους πρόγραμμα είναι η προσήλωσή τους στον ατοικό σχεδιασμό. Και εδώ από αυτή την προεκλογική αντιπαράθεση λείπει τελείως. Τι θα κάνει η επόμενη κυβέρνηση στο θέμα της Ουκρανίας? Τι θα κάνει η επόμενη κυβέρνηση στο θέμα των ελληνοτουρκικών? Τι θα κάνει η επόμενη κυβέρνηση στο θέμα της εμπλοκής μας στον πόλεμο? Τι συζήτησε ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Σόλτς? Θα απαντήσω. Παράθεσης, φυσικά, τι συζήτησε ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Σόλτς στο ζήτημα των Λέοπαρτ, τα οποία ετοιμάζεται να στείλει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην Ουκρανία? Τι συζήτησε ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Σόλτς για τα ζητήματα των ελληνοτουρκικών? Γιατί ξέρετε, αυτά είναι που θα καθορίσουν τη ζωή του κόσμου την επόμενη μέρα. Γι' αυτό λοιπόν εμείς λέμε ότι πάνω σε αυτό το έδαφος του κοινού προγράμματός τους και της κοινής πολιτικής τους, και ξαναλέω, δεν λέμε ότι είναι ίδια κόμματα, διαφορετικά κόμματα, αλλά αυτό που χαρακτηρίζει την πολιτική τους είναι τα μεγάλα. Άρα λοιπόν στο έδαφος αυτής της πολιτικής η επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι, θα είναι μια αντιλαϊκή, μια σκληρά αντιλαϊκή κυβέρνηση. Γι' αυτό λοιπόν το δίλημα που μπαίνει, το πραγματικό δίλημα των εκλογών, είναι αν ο λαός με την ψήφο του θα έχει την επόμενη μέρα αυτό τη δύναμη με ένα πιο ισχυρό κουκουέ στο πλευρό του και όλα αυτά τα κόμματα που είτε κυβέρνησαν ακριβώς αυτό και μια πιο αδύναμη κυβέρνηση απέναντί του. Εκεί δίνει όλες τις δυνάμεις του το κουκουέ και είμαστε αισιόδοξοι. Ναι, τώρα εσάς ότι... βέβαια στο Κομμουνιστικό Κόμμα έχει απλωθεί ένα χέρι, το οποίο εν πάση περιπτώσει το δικό σας όχι σε ανοχή ήταν κάτι εν πωλής μάλλον προεξοφλημένο. Αλλά ο Αλέξης Τσίπρας λέει ότι θα μπορούσε ενδεχόμενο το Κομμουνιστικό Κόμμα μαζί και το ΜΕΡΑ25 να στηρίξουν μια κυβέρνηση τη επόμενη ημέρα.
Δημοκρατίας, αν λείπουν κάποιες έδρες μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Και εσείς λέτε όχι. Ούτε σε αυτό το Plan B, λοιπόν, της ανοχής. Λέμε ξεκάθαρα όχι, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει και κανένας που θα πίστευε το αντίθετο για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Παρ' όλα αυτά, θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Έχει πάντως ενδιαφέρον ότι θέλω να σου φέρει ενώπιον δημοκρατικό. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Εννοείται καμία ανοχή, καμία στήριξη, καμία συμμετοχή σε οποιαδήποτε αντιλαϊκή κυβέρνηση προκύψει την επόμενη μέρα. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω το εξής, ότι είναι. Έχει ένα στοιχείο προκλητικότητας, αν θέλετε και εσχρότητας, η προσπάθεια που κάνει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά, η οποία δεν είναι βέβαια καινούρια, να πει ότι ψάχνει τους λίγους βουλευτές που του λείπουν σε μια ενδεχόμενη συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Είναι καθαρό ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν το αγγίζει αυτό το πράγμα και είναι επίσης καθαρό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν απευθύνεται στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ απευθύνεται σε προοδευτικούς αριστερούς ανθρώπους, οι οποίοι δοκιμάσαν όλη αυτή την απογοήτευση της πρώτης διακυβέρνησης και προσπαθεί τώρα με εκβιασμούς και ψευτοδιλήμματα, βλέποντας ότι δεν είναι διατεθειμένοι να ψηφίσουν τον ΣΥΡΙΖΑ, με εκβιασμούς και ψευτοδιλήματα να τους φέρει ξανά στην κάρπη με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια προσπάθεια η οποία, επειδή το 2023 δεν είναι ούτε 2012 ούτε 2015, είναι μια προσπάθεια καμένη από τα αποδυτήρια. Κύριε Κορμούλη. Ένα σχόλιο για το μετεκλογικό σκηνικό, γιατί ακουστήκανε πολλά. Οι μοναδικοί που έχουν αγωνία για το μετεκλογικό σκηνικό είναι η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, και η αγωνία τους είναι ποιος θα είναι ο κορμός της επόμενης κυβέρνησης. Ότι θα υπάρχει κυβέρνηση με οποιονδήποτε πιθανό συνδυασμό, είτε αυτοδυναμίας είτε συνεργασίας, αυτό είναι ένα το κρατούμενο και δεν το λέμε εμείς. Απαριθμώ μόνο το τελευταίο διάστημα δηλώσεις Τσαπανίδου Αποστολάκης από το ΣΥΡΙΖΑ, Μπακογιάννη Αβραμόπουλος από τη Νέα Δημοκρατία, Βενιζέλος από το ΠΑΣΟΚ. Ότι αυτά τα οποία ενώνουν τα κόμματα αυτού που λένε του, ας το πούμε έτσι, ευρωατλαντικού τόξου, τα ευρωπαϊκά κόμματα κτλ., είναι τα μεγάλα, είναι τα βασικά. Και μάλιστα ο Βενιζέλος συμπληρώνει από κάτω ότι και αυτή είναι η αντιπαράθεση που σηκώνεται και προεκλογικά. Αυτό ακριβώς φανερώνει στην πραγματικότητα ότι δεν υπάρχει πεδίο αντιπαράθεσης για τα μεγάλα. Το επιβεβαιώνει η μεγάλη οίκη, τους οποίους επικαλέστηκε χθες από ό,τι άκουγα και ο κύριος Τσίπρας, ως πιστήριο ότι δεν υπάρχει καμιά ανησυχία αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, μέχρι και οι αγορές, η οίκη είναι απόλυτα, πώς το λένε, ήρεμοι για αυτή την ιστορία. Το επικαλέστηκε και με τον Σόλτς προχθές ότι το προοδευτικό μας πρόγραμμα, και η Γερμανία λέει: οκ, δεν υπάρχει πρόγραμμα. Άρα λοιπόν λέω ότι η αγωνία για το μετεκλογικό σκηνικό αφορά ποιος θα είναι η κυβέρνηση. Και εκεί πέφτει και όλη η προσπάθειά τους. Ποιος δηλαδή θα καταφέρει να επιβληθεί στους ίδιους κτλ. Δύο σύντομα σχόλια για τα άλλα δύο θέματα τα οποία ακουστήκαν. Πρώτον, μεταναστευτική πολιτική. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, υπέρ της συμφωνίας Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπέρ της Μόριας, πολλά χρόνια στη Λέσβο, και σήμερα αντιπαράθεση πάνω στο τι, στο πού θα καταλήξουν οι χιλιάδες κατατρεγμένοι των πολέμων και της στόχιας που δημιουργούν με τις επεμβάσεις τους η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Εδώ είναι η ουσία και εδώ να τοποθετηθούμε. Και δεύτερον, για το θέμα των ελληνοτουρκικών, καλά να λέμε φυλάμε τα σύνορα, καλά να λέμε ότι είμαστε υπέρ όλοι τέλος πάντων της προστασίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων κτλ. Αλλά ξέρετε τι προβάλλεται σήμερα ως πρότυπο στην Ανατολική Μεσόγειο. Προβάλλεται η συμφωνία του Ισραήλ με το Λίβανο, η οποία έγινε με μεσολαβητή τις ΗΠΑ, με βάση τα συμφέροντα των πολυεθνικών που υποθαλμιούσαν τα κοιτάσματα του φυσικού αερίου στις ΑΟΣ των δύο κρατών, και έγινε ένα συμβιβασμό στην εκμετάλλευση. Ωραία, είναι μια αυτά... πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή που δεν αλλά είναι και μια συζήτηση ουσία, το καταλαβαίνετε. Όχι, επειδή ανοίχθηκε το θέμα. Αυτό λοιπόν προβάλλεται σήμερα ως πρότυπο στον καθορισμό των ζητημάτων και στις ελληνικές θάλασσες. Η διαφορά θα κάνει ένα ισχυρό που την επόμενη μέρα. Αυτό να κρατήσουμε και το τελευταίο λόγο.